χαμένη. Ωραία, Κώστα! Γάμο! Ωραία, φίλε, έχω κάτι σε άσχημο σημείο. Ωραία, μάκα! Μαλάκα! Ολόκληρο κοτρώνει. Λοιπόν, είπαμε, έχω να σας πω μια ιστορία. Σας είχα δείξει ένα λάστιχο, αν θυμάστε, όσοι παρακολουθείτε, σε ένα προηγούμενο βίντεο, και σας έλεγα ότι αυτό το λάστιχο από πίσω δεν έχει μια ιστορία. Πάμε να το βρούμε πάλι πρώτα και σας εξηγώ τι έχει παίξει. Το λάστιχο είναι κάπου εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το ρεματάκι. Πας καλά. Χωρίς λόγο. Κάνε το λάστιχο. Κάνε το λάστιχο, κάτσε να πάμε. Πολύ. Και στα μαλακά έπεσες ρε φίλε. Έπεσε. Ναι, μπροστά, γλίστησε. Βουλιάζει συνέχεια. Βούλιαξε και έφυγε κάτω δεξιά. Κάτσε να χαλαρώσει, κάτσε. Κάτσε να σηκώνεται. Ωπα, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Είναι κομμένο ρε. Ναι, το βλέπετε πως είναι έτσι. Περίμενε λίγο Κώστα μου. Σταμάτα. Και τι σύρμα μέσα ρε. Ξέρω εγώ, θα έχει μπλεχτεί. Α, όχι, είναι το σύρμα του λάστιχου ρε. Τα λινά του. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι αεροπλάνο. Ναι. Λέει speed rating 225 μίλια μέχρι 44.800 λίμπρες. Oh. Airplane. Και κάπου το βρήκαμε να έχει πράγματα γενικά, άμα ψάξεις. Βρήκαμε ένα μαχαίρι. Έγραφε ήταν το αεροπλάνο, είχε πάνω ένα σήμα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να φανταστείτε τώρα, λοιπόν, εδώ πέρα που έχει βρεθεί το λάστιχο. Εμείς αν δεν είχε καεί εδώ πέρα όλο αυτό το μέρος, δεν θα το είχαμε βρει σίγουρα. Θα σας πω τώρα, θα πάμε, θα κάνουμε λίγο τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει αυτό εδώ το λάστιχο, έτσι. Δεν θα πάμε από εδώ μέσα, γιατί αυτό προφανώς το έχει παρασύρει εδώ το ρέμα, τα νερά. Θα πάμε από πάνω εμείς και θα σας πάω τώρα στο σημείο συντριβής, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για ένα αεροπλάνο το οποίο έχει πέσει. Από εκεί προέρχεται αυτό το λάστιχο. Από αεροπορικό δυστύχημα, τέλος πάντων. Και πάμε στο σημείο συντριβής τώρα. Εμείς θέλουμε να βρούμε το σημείο συντριβής για να... Γιατί έχω δει πως υπάρχουν ακόμα κάποια θράψματα. Τέλος πάντων, ανεβαίνω μηχανάκι και σας λέω για την ιστορία. Τι έχει συμβεί με αυτό εδώ. Λοιπόν, το ρέμα είναι εδώ μέσα. Το αεροπλάνο, να φανταστείτε, έπεσε κάπου εκεί πάνω. Αυτό έγινε το 1992. Μιλάμε τώρα για ένα αεροπλάνο το οποίο ερχόταν, αν θυμάμαι καλά, από Άμστερνταμ. Ήταν να προσγειωθεί εδώ πέρα στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο του ελληνικού. Ήταν ένα κάργο αεροπλάνο το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για να την πάει στο Σουδάν. Μιλάμε τώρα για φάρμακα, για τρόφιμα και διάφορα άλλα. Τώρα εκεί που θα ανεβούμε στη Φλαταδούρα πάνω. Θα σας δείξω ακριβώς τι πορεία έκανε και πού κατέληξε. Yeah.
πλαταδούρα εδώ. Τώρα αυτό επειδή ήταν κάργο, όπως καταλαβαίνετε, δεν κουφαλούσε κόσμο. Είχε μόνο 7 άτομα μέσα. Ήταν νομίζω 4 το πλήρωμα και 3 επιβαίνοντες. Κάτι τέτοιο. Εγώ να φανταστείτε τότε το 92 ήμουνα, πόσο ήμουνα, 4 χρονών νομίζω. Ναι. Λοιπόν, και με έχει πάρει ο πατέρας μου με το αυτοκίνητο, έχουμε ανέβει εδώ πάνω. Μόλις είχε γίνει στη τριβή και τέλος πάντων βγήκαμε εδώ πάνω να δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα για να καταλάβετε, από εκεί είναι το ελληνικό, το αεροδρόμιο του ελληνικού. Εδώ! Ήθελε να κάνει που λέτε το αεροπλάνο ενώ ήταν να προσγειωθεί. Πήγε να κάνει δεύτερη προσπάθεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα δεν έκανε με την πρώτη τι συνέβη. Και αντί να κάνει στροφή από εκεί πέρα που είναι η Αίγινα, δηλαδή να το πάρει έτσι αριστερόστροφα, αυτός έκανε δεξιόστροφα. Και από εκείνο το σημείο στο περίπου εγώ υπολογίζω, άρχισε να στρίβει, ήταν πολύ χαμηλά ήδη, και το αεροπλάνο ήρθε και έπεσε κάπου εδώ. Κάπου εδώ πάνω. Από όσο έχω καταλάβει από φωτογραφίες και βίντεο, είναι περίπου σε αυτό το κομμάτι. Εν τω μεταξύ παίζει ένα βίντεο στο YouTube από ένα δημοσιογράφο παλιά τότε που είχε έρθει να κάνει ρεπορτάζ και ο χαζός, να πούμε, είχε πλάνα από τους νεκρούς που ήταν στο βουνό πάνω. Λέτε, ναι, ναι. Τι τους είχε πλάτσα κάρτα. Ναι, ρε. Έχει πλάνα που πάει πάνω το νεκρό που είναι καμένος, ξέρω εγώ. Δες πάνω, πάμε. Πάμε να δούμε. Θα φτάσω τώρα. Έλα. Σου λέω, δεν είναι σε πολύ μεγάλο ύψος. Έλα. Ένα, δύο, τρία. Ωραία, και έχει κάμπιες παντού τώρα. Μα τις κάμπιες. Ωχ, κουράστηκα ήδη. Ωραία, και με τις μπότες είναι τώρα αυτό το πράγμα. Πολύ κουράστηκα το γάμο του. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Μην πηγαίνω λάθος τώρα. Λες να είμαι αλλού για αλλού. Ρε, τι σκαρφάλωμα είναι αυτό τώρα. Τι το ήθελα. Δεν έχω να πατήσω. Α, θα πέσω, κοίτα εδώ. Από αυτό εδώ φαίνεται μόνο πάτη. Πάντως που έχει πάει κόσμος. Τα έχω παίξει, τα έχω παίξει. Νομίζω έχω ανέβει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω. Έρε γαμότο μου. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να το σημείο της τριβής εδώ πέρα που είμαι εγώ. Ποιος και αν είναι λίγο πιο χαμηλά. Γιατί θυμάμαι ήταν κοντά στη φλαταδούρα εδώ πέρα. Και αυτό πρέπει να είναι. Μπορεί και να είναι. Κάποια από τα συντρίμια. Ναι, όλα αυτά το αεροπλάνο είναι. Σίγουρα. Εδώ είναι το σημείο μακής, εδώ είναι. Στάνταρ. Ναι, όλα αυτά είναι το αεροπλάνο. 30 χρόνια μετά και ακόμα υπάρχουν πράγματα. Και εδώ. Ναι. Εδώ έχει κάτι. Τι είναι αυτά, ρε. Και αυτό μπορεί να είναι. Αυτά είναι εδώ σκοινιά. Ποιος έχει παρατήσει σκοινιά έτσι εδώ. Εδώ, τι είναι αυτά. Το αεροπλάνο είναι. Ωραία, φίλε, εδώ έχει πράγμα.
Πω πω φίλε, είναι όλο μικρά κομματάκια το βουνό. Ωραία φίλε. Κοίτα εδώ. Πάνω κατέβω σιγά σιγά, μα δεν βρίσκω και τίποτα άλλο στο δρόμο μου. Τώρα τα άλλα επάνω δεν μπορώ, δυστυχώς δεν μπορώ να τα πάρω. Είναι περίεργη η κατάβαση. Εδώ για να ανέβω μου βγήκε το λάδι. Οπ. Εδώ μια. Αφήστε την αυτό. Ω, καλά. Πώς θα κατέβω από εδώ εγώ. Σκοτωθώ τώρα, κοίτα να δεις τις βλακίες τώρα που άλλα κάνω. Λοιπόν, τώρα είδαμε και το σημείο συντριβής. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο το τουράκι. Ο Κώστας δεν την παλεύει τελικά με το γόνατο και θα γυρίσει σπίτι. Είδατε μια χαζή πτώση, φαινομενικά αθώα, αλλά τελικά... Τα λέμε! Έλα πάει μετά, εντάξει. Και πάμε έτσι πάνω και αριστερά. Θα βγει, θα βγει. Σήκω από εδώ, σήκω. Έτσι. Κοίτα σπιταρό να πήγε αυτό. Εδώ. Που κατεβήκαμε αριστερά. Αυτό γάμισε ήταν, ναι, όντως. Πολύ ωραίο. Εντάξει. Όχι ρε. Κοίτα που μου σβήσε. Και εδώ άμα είναι μέσα. Εδώ μέσα δεξιά άμα είναι. Thank you.
Όχι! Δεν πάει κι άλλο εδώ. Κώστα, πάει! Ωραίος. Μπράβο, Κώστα. Μπράβο, μπράβο. Ε? Εντάξει, αφού το κατάφερες, πάλι καλά. Εδώ την ελιά την υπολόγισα. Κάτι γίνεται. Στρίψε με τη μία. Πόσο καλά ρε. Όχι. Είσαι σε βράχο μάλλον. Ναι, 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 ναι. Ha 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 ha
Πάντως ωραίο είναι έτσι. Τίποτα, βλέπω εδώ να έρθω. Εμένα πάντως γραπώνει, φίλε, παίζει ρόλο το λάστιχο πολύ. Όχι! Είναι ένας βράχος, ρε. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι, δεν πειράζει. Εκεί, εκεί. Είσαι τέλειος εκεί. Μαλάκα, βγήκαμε στο τελείωμα. Ναι, πολύ καλά. Πας σπίτι εσύ τώρα? Ναι, ρε. Έτσι πας φτάκι. Ναι, πάω προς τα εκεί. Εντάξει, φίλε. Ωραία. Φίλε, άντε, θα τα πούμε. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν, εντάξει. Χαιρέτησα και τον Κώστα, έμεινα μόνος μου και γυρνάω σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βολτάκι και πάλι για σήμερα. Κάντε εκεί τα δικά σας, να πούμε τα γνωστά, τα subscribe, τα like και αυτά. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεο, αλάνια μου. Σας χαιρετώ. Bye bye. Bye bye bye.